Τι γίνεται με τον κοινωνικό τουρισμό? Μέχρι αύριο. Τη νέα. Τη νέα. Γενική προοδευτική. Έλα, Σπύρο. Λοιπόν, πήρε μια παράταση μετά από πάρα πολλές πιέσεις και γενικά μετά από... δεν έπρεπε, ρε παιδί μου. Ε? Έπρεπε. Ναι, ναι, βέβαια, φυσικά. Το λέγαμε και θυμάσαι, σας είχα μιλήσει με τον διοικητή του ΟΑΕ, της ΔΥΠΑ ουσιαστικά, τον κύριο... Πρωτοψάλτη. Ναι, τον κύριο Πρωτοψάλτη, τον κύριο Σπύρο Πρωτοψάλτη. Τον είχα ρωτήσει αν θα έπαιρνε παράταση από την πρώτη κιόλας ημέρα, δηλαδή από τη Δευτέρα που ουσιαστικά ολοκληρώνω το πρόγραμμα αυτό. Και η απάντηση ήταν ότι όλα ήταν καλώς. Ότι όλα έβαιναν καλώς και δεν θα έπαιρνε παράταση το πρόγραμμα. Τέλος πάντων, τελικώς αποδείχθηκε ότι η πίεση που ασκήθηκε από πάρα πολύ κόσμο που δεν είχε καταφέρει να ολοκληρώσει την αίτησή του λόγω της πλατφόρμας που είχε προβλήματα, δόθηκε μια παράταση μέχρι αύριο, 9 του μηνός, 9 Ιουνίου, προκειμένου να υποβληθούν και οι τελευταίες αιτήσεις. Θυμίζω ότι όλη αυτή η διαδικασία έχει διαδικασία μοριοδότησης, άρα ουσιαστικά θα είναι σε μια αναμονή τουλάχιστον για 10 με 15 ημέρες όσοι θα υποβάλουν τελικώς αίτηση, προκειμένου να δουν αν έχουν επιλεγεί για το πρόγραμμα.